απόσπασμα. Σήμερα, αν προσπαθήσουμε να δούμε νυφάλια αυτή τη διαδρομή, μόνο περήφανοι πρέπει να είμαστε, γιατί δώσαμε αυτή τη μάχη. Και γιατί από χέρι χαμένοι είναι μόνο οι αγώνες που δεν δίνονται, που δεν επιχειρούνται. Η κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά. Ναι. Άλλο κυβέρνηση και άλλο κόμμα. Η κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά, έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει το Κυβερνητικό Συμβούλιο. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο είχε τακτική διαδικασία συνεδριάσεων προκειμένου να ενημερώνονται οι υπουργοί και να καθορίζουν την πορεία της διαπραγμάτευσης. Και ταυτόχρονα είχαν δημιουργηθεί και υπάρχουν ακόμα κάποια θεσμικά όργανα μέσα στο κυβερνητικό πλαίσιο, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή συγκεκριμένων υπουργών, που καθόριζε επίσης σε πιο τακτικές συνεδριάσεις την πορεία της διαπραγμάτευσης, καθώς και η ομάδα πολιτικής διαπραγμάτευσης, στην οποία κατ' εξαίρεση συμμετείχε τόσο ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να είναι απολύτως ενήμεροι και να συμβάλλουν στις αποφάσεις. Άρα το κόμμα είχε σύνδεση με τα κυβερνητικά όργανα. Απόλυτη σύνδεση. Βεβαίως υπήρχαν τακτικές συνεδριάσεις πολιτικής γραμματείας. Άλλο ερώτημα πρέπει να θέσουμε, κύριε Αρβανίτη. Κατά πόσο το κόμμα συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια της διαμόρφωσης των προϋποθέσεων για να βοηθηθεί η κυβερνητική προσπάθεια ή παρακολουθούσε? Αυτό είναι ερώτημα το οποίο πρέπει να το θέσουμε στους εαυτούς μας. Εσείς είστε πρόεδρος του κόμματος. Νομίζω λοιπόν και σας απαντώ ότι και το κόμμα αλλά και την κυβέρνηση, η κοινωνία πολλές φορές και ο ελληνικός λαός την ξεπέρασε. Τα ξεπέρασε και τα δύο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καταρχήν αυτό φάνηκε στο δημοψήφισμα. Όχι μόνο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές η εικόνα που δίνεται στην ελληνική κοινωνία είναι ότι υπήρχε μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης που κάποιοι παρακολουθούσαν γκρινιάζοντας, την ίδια στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια της διαπραγμάτευσης. Αλλά ένα θέμα είναι η διαπραγμάτευση. Και ένα δεύτερο θέμα είναι και το πώς, έχοντας τη διακυβέρνηση, προσπαθείς όχι μόνο από τους θεσμικούς δρόμους της διακυβέρνησης, αλλά μέσα και από το πλαίσιο της καθημερινής πάλης, μέσα στους κοινωνικούς αγώνες, διαμορφώνοντας νέα πλαίσια, ξεπερνώντας τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια, να δημιουργήσεις τις δομές και τις υποδομές εκείνες που θα διευκολύνουν και συγκρούσεις με τα κατεστημένα, αλλά και τη στήριξη των στρωμάτων εκείνων που πλήττονται από το σημερινό πλαίσιο πολιτικής έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Η εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό ήταν να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες να ακόμα και αν εμείς ματώσουμε, να σταματήσει ο ελληνικός λαός να ματώνει. Αυτή την εντολή πήραμε. Να σταματήσει η καταστροφή. Αυτή την εντολή πήραμε. Είχατε πει ότι θα πήραμε την εντολή σκληρής διαπραγμάτευσης. Θα καταργηθούν τα μνημόνια με ένα νόμο. Πήραμε την εντολή. Τώρα, κύριε Αρβανίτη, καλό θα ήταν να κάνουμε μια κουβέντα με βάση τα δεδομένα τα οποία είχαμε προεκλογικά και μετεκλογικά. Βεβαίως, αξίζει. Μην αναφέρεστε σε μια ομιλία μου το 2012. Πριν από τις εκλογές, δεν είπα εγώ ότι μπορεί να σκληστούν τα μνημόνια με ένα νόμο. Και κανένας δεν το λέει αυτό, γιατί γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά τις συνθήκες. Τις δύσκολες συνθήκες και ό,τι υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό, έναν υγιεινό.